Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την φάση των 16 της Summer Revolution League ανάμεσα σε Πιστόλια και Gunners. Τα Πιστόλια τα οποία στην προηγούμενη φάση, στην φάση του 32, επικράτησαν και τις δύο φορές κόντρα στον Αριστείο. Ενώ από την άλλη, οι Gunners νίκησαν στο πρώτο παιχνίδι με 71-60 τους Ανώνυμους. Νικήθηκαν στην συνέχεια στην δεύτερη αναμέτρηση με 63-73, ωστόσο η συνολική διαφορά ήταν αυτή που τους έστειλε τώρα στους 16 και σήμερα είναι η πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις με στόχο η θέση που οδηγεί στα προημιτελικά του καλοκαιρινού πρωταθλήματος. Το παιχνίδι ξεκίνησε και οι Gunners τώρα είναι στην επίθεση με τον Παπαδόπουλο να παίρνει ένα τρίποντο, ευστοχή κιόλας, ανοίγοντας έτσι το σκορ για το 0-3. Με ελλείψη σήμερα και οι δύο ομάδες. 8 άτομα διαθέσιμα για τα Πιστόλια, τα οποία ξεκινούν στην πεντάδα τους, ενώ θα σκοράρουν κιόλας και οι γηπεδούχοι με τον Μαυρεδάκη. Πρώτο καλάθι έτσι και για τα Πιστόλια, τα οποία όπως έλεγα ξεκινούν στην πεντάδα με Βούλγαρη, Λιόλιο, Μαυρεδάκη, Νταμπανλή και Κατσιώτη. Από την άλλη έχουμε Ακουμιανάκη, Καραμπέτσο, Πάνια, Παπαδόπουλο και Πατσίκα για τους Gunners, οι οποίοι έχουν έρθει με εξάδα σήμερα. 2-5 πλέον. Με το δεύτερο καλάθι των άσπρων. Λιόλιος άφησε έξω. Κατσιώτης, πέρασε η πάσα του. Θα τελειώσει αποτελεσματικά η φάση από τον Βουλγαρή. Πανιάς παίρνει και εκτελεί, αμέσως είναι για 3 στο σούτ και εύστοχο για το 2-8 των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δείχνουν να πάτουν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Κατσιώτης δεν απαντάει και Πάνιας τώρα φτιάχνει την επίθεση για τους άσπρους. Πήρε και εκτέλεσε ο Παπαδόπουλος. Όχι, με συγχωρείτε, τώρα είναι ο Παπαδόπουλος. Νωρίτερα το σούτο πήρε ο Πατσίκας. Κατοχή παραμένει στα χέρια των Gunners. Έχουμε 11 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για τους Gunners. Ήταν για 3 η εκτέλεση, αλλά όμως δεν βρήκε ούτε καν στην ρακέτα. Και συνέχεια τώρα με τα Πιστόλια στην επίθεση, η Κατσιώτης κατεβάζει. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ από τον Καραμπέτσο. Πανέφεραν τώρα οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν μείνει χαμηλά στο σκοράρισμα. Ένα τρίλεπτο έχει περάσει, μόλις 2 πόντοι για τα Πιστόλια. Θέλει να αποστάρει εδώ ο Μαυρεδάκης, έχει τελειώσει όμως ο χρόνος της επίθεσης. Να εκμεταλλευτεί έτσι και αυτή η κατοχή για τους γηπεδούχους. Πάνιας, Μιανάκης, με συγχωρείτε, ο Πατσίκας άφησε στον Καραμπέτσο, πήρε ξανά. Παίζει με πλάτη, άφησε και πάλι στον Καραμπέτσο, εκτός ισορροπίας, δεν μπαίνει πάλι στο καλάθι. Και τώρα Λιόλιος. Λιόλιος τσεκάρει τις επιλογές του. Έφυγε μπάλα από τα χέρια του Βουλγάρη. Πάνιας σταματάει, περιμένει κάποια κίνηση, ο Καραμπέτσος την έκανε με το δεξί χέρι, θα τελειώσει τη φάση για το 2-10 στο σύν 8. Οι Gunners, οι οποίοι εξακολουθούν να λειτουργούν καλύτερα από τους αντιπάλους τους. Κατσιώτης τώρα σε μια προσωπική ενέργεια, τα έκανε όλα καλά εκτός από το τελείωμα.
Νέα ευκαιρία με Βούλγαρη, πλησίασε, δεν σκοράρε. Πανιάς. Παίζει γρήγορα με τον Παπαδόπουλο. Ρολάρι, εκτελεί και σκοράρει για το 2-12. Διαφορά νωρίς-νωρίς σε διψήφιο νούμερο. Στο συν 10 γκάνερς και έχουμε και time out για τους γηπεδούχους. Συνέχεια στην αναμέτρηση μετά το time out των γηπεδούχων. Οι οποίοι βλέπουν σε αυτά τα πρώτα 10, τα πρώτα 4,5 λεπτά να δυσκολεύονται αρκετά και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Μόλις 2 πόντοι επιθετικά, 12 πόντους έχουν δεχτεί από την άλλη πλευρά. Με τους Gunners να έχουν τον έλεγχο στις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Και αυτή η φάση θα τελειώσει με την τυχεία και πάλι ο Παπαδόπουλος είναι αποτελεσματικός για το 2-14. Διαφορά μέχρι στιγμής στην μέγιστη τιμή της. Νταμπανλής παίζει με τον Μαυρεδάκη, αυτός θέλει να πάει κοντά στην ρακέτα. Καλάθι και φάουλ. 4-14. Μετά από αρκετή ώρα ξεγολούν από τους δύο πόντους οι γηπεδούχοι με την προσπάθεια αυτού του Μαυρεδάκη, ο οποίος έχει και μια συμπληρωματική βολή τώρα να εκτελέσει. Θα την βάλει και αυτή. Με το 5-14. Πανιάς. Έδεξε με τον Παπαδόπουλο. Γυρίζει με τα αριστερό, μοιάζει ασταμάτητο στις τελευταίες φάσεις. Γίνει κακός μπελάς για την άμυνα των γηπεδούχων. 5-16 πλέον. Δεν έχει γρήγορη απάντηση από τον Βούλγαρη. Ο παίκτης των Gunners φύγει μπροστά τώρα ο Ακουμιανάκης, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Γιόλιος κάνει την κίνηση πίσω από την πλάτη και έδωσε το φάουλ από τον Πάνια. Πέρασε η πάσα για τον Λιόλιο. Βλέπει αυτό τις επιλογές του. Ένα τρίποντο με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα το μισεί πάνω στο καλάθι. Μιανάκης βλέπει τον Πάνια στην αδύνατη πλευρά. Λιόλιος. Ωραία η πάσα του, δεν την υποδέχτηκε καλά ο Σκαλτσής, η πάσα έξω. Λιόλιος και πάλι με 10 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Πάει από την baseline, 3 δευτερόλεπτα, 2-1, άστοχη η προσπάθεια του Νταμπανλή. Παραμένει έτσι το 5-16. Κόβει την πάσα αρχικά, Παπαδόπουλος όμως επιμένει και κερδίζει και από κοντά δεν θα σκοράρει. Το εξάσιμο παιχνίδι εδώ η μπάλα, αλλά ακολούθησε τη φάση ο Παθήκας για να γράψει το 5-18. Βρήκε ορθάνυχτο διάδρομο εκεί ο Σκαλτσής, δεν τον εκμεταλλεύτηκε όμως. Παρόλο που έφτασε σε θέση βολής δεν μπόρεσε να σκοράρει ο παίκτης των γηπεδούχων. Και 4 δευτερόλεπτα τώρα για τα πιστόλια. 2:47 πριν να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Λιόλιος παίρνει το screen. Έμεινε με τον Πατσίκα μπροστά του. Μαυρεδάκης γυρίζει υπό πίεση. Ο ίδιος θα μαζέψει ξανά. Σκαλτσής, μια δύσκολη προσπάθεια. Και βγαίνει τελικά και αυτή η άμυνα, αλλά επιμένει ο Σκαλτσής και κλέβει. Αλλά θα γυρίσει, υπάρχει φάουλ πάνω στην προσπάθεια και δύο βολές για τους γηπεδούχους.
Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη. Μπαίνει και βγαίνει αυτή. 6-18 το σκορ. Κουμιανάκης. Όχι, με συγχωρείτε, Πατσίκας. Και τώρα Καραμπέτσος. Τώρα είναι ο Κουμιανάκης. Ωραία, πανέξυπνα θα αφήσει την ασίστ στον Παπαδόπουλο. Τράβηξε δύο παίχτες πάνω του, έκανε το κόψιμο ο ψηλός. Του έδωσε την κατάλληλη στιγμή για το 6-20. Κατσιώτης πήρε και εκτέλεσε αμέσως ο Νταμπανλής. Θα rebound στα χέρια του Ακουμιανάκη. Θα πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Νταμπανλής εκεί σε καλύτερη θέση μαζεύει και φαίνει στον Κατσιώτη. Κατσιώτης πέρασε, βρέθηκε με τον ψηλότερο. Πατσίκα θα τον νικήσει και αυτόν για το 8-20. Καραμπέτσος πήρε από τον Πάνια για να κάνει εκεί τη σταυρωτή του, φύγει όμως η μπαλά. Και τώρα ο Βούλγαρης επιστρέφει στο παρκέ για τα πιστόλια. Στην επαναφορά ο Κατσιώτης φαίνει στον Σκαλτσί, που φαίνει και πάλι. Ενώ τώρα ο Βούλγαρης με την μπάλα στα χέρια του, τον Μπανλής. Δεν τελείωσε καλά τη φάση. Άφησε κάπως άτσα, αλλά την μπάλα στο ταμπλό. Ακουμιανάκης με τον Πανιά. Κάνε την κίνηση ο Πατσίκας. Στην πλάτη του ο Λιόλιος. Ένα τρίποδο τώρα άστοχο από τον παίκτη των Κάνερς. Και τώρα Βουλγαρής. Λιόλιος. Ανεβάζει ταχύτητα, πάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Και δύσκολο παράλληλα για το 10-20. 28 δευτερόλεπτα, 20 τώρα για τους άστρους. Έχει μείνει ψηλά για να πιέσει ο Κατσιώτης τον Πανιά. Πανιάς αναζητεί βοήθεια, Καραμπέτσος στα 7. Από τα αριστερά εκτελεί χωρίς να έχει ισορροπία, θα ευστοχίσει. 4 δευτερόλεπτα τώρα, Λιόλιος. Ένα τρίποντο στη λήξη του χρόνου, στο μπάζερ εκτελεί ο Σκαλτσής. Και κλείνει έτσι πρώτη περίοδος με το σκορ στο 13-22. Επιστροφή εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, όπου ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού. Στο 13-22 βρισκόμαστε, με την πρώτη περίοδο να κλείνει νωρίτερα με την τρίποντη εκτέλεση του Σκαλτσί, ο οποίος έριξε τη διαφορά και πάλι σε μονοψήφιο. Λιόλιος δεν θα δει την μπάλα να καταλήγει εντός στόχου. Ο Πατσίκας αφήνει στον Πάνια. Πάνιας με τον Κατσιώτη μπροστά του. Πήρε το σχέδιο από τον Παπαδόπουλο, ήρθε με τον Καραμπέτσο. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Πανιάς πάει με φόρα προς τα μέσα, Πατσίκας δεν μπορεί από κοντά, είναι ευκαιρία ούτε αυτή. Και τελικά μαζεύουν τα πιστόλια. Το πήρε πάνω του ο Σκαλτσής, χώραρε κιόλας. Μειώνει στους 7, 15-22. Καραμπέτσος, υπενθυμίζω, η πρόκριση θα κρυφθεί στην συνολική διαφορά που θα προκύψει μετά από τα δύο παιχνίδια των συγκεκριμένων ομάδων. Καραμπέτσος από την κορυφή, δεν είναι καλό το σιούτ. Έχασε την ισορροπία του μετά από σπρώξιμο του Παπαδόπουλου και ο Σκαλτσής. Κάνει το φάουλ. Ενώ φαίνεται να διαφωνεί ο παίκτης των Gunners. Τώρα θα επιστρέψει στην άμυνα του Παπαδόπουλος, αφού πρώτα τα είπε με τον ρέφερι. Κατσιώτης. Σκαλτσής. Υψώνει. Δεν τα κατάφερε.
Και μαζεύει ο Καραμπέτσος. Και ο Σκάλτσης στην συνέχεια. Υπάρχει φάουλ. Συνέχεια με τους Γκάνερς τώρα στην επίθεση. Μπάλα πήγε στον Παπαδόπουλο. Είδε τις επιλογές του. Καραμπέτσος σε στο πλάι. Πάνιας θα το πάρει από εκεί και φτωχή. 15-24. Γιόλιος. Θα το πάρει ο Παπαδιονυσίου. Φάνηκε να το θέλει. Σκόραρε κιόλας. Με το 18-24. Το πρώτο δικό του καλάθι στο μάτς. Φάσα χέρι με χέρι τώρα στον Πατσίκα. Για αυτούς με τη χέρα του στον Πάνια. Καραμπέτσος αλλάζει κατεύθυνση. Έπεσε πάνω του Παπαδιονυσίου. Το έκανε το φάουλ. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τους Gunners. Ο Κουμιανάκης πέρασε στην θέση του Πατσίκα. Στη γραμμή ο Καραμπέτσος. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό φάουλ των γηπεδούχων. Βάζει την πρώτη. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη μέσα και αυτή. 18-26. Κατσιώτης. Σκαλτσής με πλάτη. Έχει πάνω τον Ακουμιανάκη. Καλή άμυνα από το παίχτον Γκάνερς. Όμως δεν μπορεί να περιορίσει εκεί την προσπάθεια του Σκαλτσή. 20-26. Ακουμιανάκης θα χτυπήσει γρήγορα και με επιτυχία. Για το 20-28. Άμεση απάντηση από τους φιλοξενούμενους. 7 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Λιόλιος έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. 22-28. Πάνιας. Πήρε ο Ακουμιανάκης, θα στόχισε αυτή τη φορά. Υπάρχει όμως δεύτερη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ζούρο να αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 22-30. Και πάλι στο σύν 8. Επιστρέφουν οι Gunners, οι οποίοι διατηρούν εκεί πέρα γύρω στους 8 με 10 πόντους την διαφορά. Κατσιώτης, Παπαδιονυσίου έμεινε μόνος του, βρήκε σίδερο. Ο ίδιος προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός οριών, θα το καταφέρει. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τα πιστόλια. Δεν θα περάσει όμως η πάσα για τον Λιόλιο, καθώς ο Καραμπέτσος ήταν εκεί. Και δέχεται και το φάουλ από τον Σκαλτσή. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. 3-1 τα ομαδικά. Κουμιανάκης. Εκτελεί πίσω από τα 6.75. Το rebound στα χέρια του Βούλγαρη. Λιόλιος θα πάει μόνος προς τα μέσα. Κουμπάει μόνο μπάλα ο Κουμιανάκης. Η κατοχή είναι για τα πιστόλια. Μπράβο. 18 δευτερά τώρα στο ρολόι. Βουλγαρίς. Λιόλιος σμυρίζει και εκτελεί. 24-30. Πανιάς. Άφησε τον Καραμπέτσο, πάει κοντά του Κουνιανάκης. Πάσε και πάλι στην περιφέρεια.
Θα νιώθουμε τον Κατσιώτη. Σηκώνεται, σημαδεύει σωστά. 24-32. Καλή άμυνα ζητάει από τους συμπαίκτες του Καραμπέτσος. Στην επίθεση στα πιστόλια με τον Σκαλτσί ζητάει ο Λιόλιος, ο οποίος προσπαθεί να πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλό του. Τρίποντο τώρα από τον Σκαλτσί. Θα καταλήξουν στο χώρο 27-32. Πλησιάζουν στους 5 πλέον οι γηπεδούς και έχουμε τα εμόδια τους Gunners. Επιστροφή μετά το timeout των Gunners. Στο μείον 5 έχουν πλησιάσει πλέον τα πιστόλια. Με το τρίποντο του Σκαλτσί να γράφει το 27-32. 4-27. Πριν να πάμε στο ημίχρονο. Ακού μια ένα, γυστρέφηκε στο παρκέ, έπεσε κάπως σαν τσαλά. Πάλι καλά, δεν υπήρξε κάποιο χτύπημα. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Άστοχη πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη. Ο Ακουμιανάκης δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι Βολόνι Άσπρη. Σκαλτσίς με χώρο. Κατσιώτης. Αυτός τον Παπαδιονυσίου. Θα γίνει το φάουλ από τον Ζούρο, ο οποίος προσπάθησε να βάλει το χέρι του στην μπάλα. Πίεσε αντικανονικά τελικά. Κατοχή και πάλι για τα πιστόλια. Επανέφεραν τώρα οι γηπεδούχοι για να βγει ένα σούτ από την γωνία. Άστοχος ο Λιόλιος. Τελευταίο τετράλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Πανιάς. Θέλει να πλησιάσει ο Κουμιανάκης, στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Ο Βρεδάκης είναι εκεί για να καθαρίσει τη φάση και αφήνει τον Λιόλιο. Αυτός προσπαθεί να σπάσει την πίεση. Πήξε με τον Κατσιώτη, Παπαδιονυσίου. Άφησε στον Μαυρεδάκη, ποστάρει, αυτός γυρίζει και σκοράρει, νικάει κατά κράτος τον Παπαδόπουλο για το 29-32. Διαφορά πλέον στο τρίποντο. Καραμπέτσος. Άφησε στον Πανιά. Πιέζει ο Λιόλιος, του ξεφεύγει ο Πάνιας, βρήκε χώρο για να πάρει ένα τρίποντο και να το βάλει. 29-35. Κατσιώτης. Ο Βρεδάκης. Και πάλι παίζει με πλάτη και πάλι θα νικήσει τον Παπαδόπουλο. 31-35. Ο Βρεδάκης έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω τους τελευταίες φάσεις. Αναλαμβάνει να χτυπήσει κοντά στην ρακέτα και τα έχει καταφέρει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η διαφορά στους 4 με 2-35. Να πούμε τώρα στο ρολόι. Μια ανέχεις πήρε από τον Καραμπέτσο. Πάσε στα αριστερά, Ζούρος φύνει έξω, ο Παπαδόπουλος θα επιχειρήσει ένα σούτο από την περιφέρεια, είναι άστοχο. Ανανέωσε ο Ζούρος, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Το έχει κάνει ο Λιόλιος. Τσίκας τώρα θα επιστρέψει για λογαριασμό των Gunners, ενώ από την άλλη έχουμε τον Νταμπανλή και πάλι στο παρκέ. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ από την πλευρά των γηπεδούχων, γι' αυτό και ο Ζούρος είναι ήδη στην γραμμή. Ακόμη αχαμένη βολή για τους φιλοξενούμενους. Δεύτερη προσπάθεια τώρα για τον Ζούρο μέσα αυτή. 31-36. Κατσιώτης. Βλέπει τις επιλογές, Λιόλιος παίρνει και εκτελεί. Δεν παίρνει παρά στο καλάθι. Υπήρξε ένα σπρώξιμο εκεί στον Σκαλτσί. Το έχει κάνει ο Ζούρος. Από ό,τι πρόλαβα να δω. Όχι ο Καραμπέτσος. Δεν
τελικά οι διαιτητές. Δεν έρχεται το γρήγορο καλάθι μετά την επαναφορά. Μιαννάκης. Στην πολυκοσμία βρήκε την πάσα για τον Πατσίκα. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πατσιώτης. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. 31-36 υπενθυμίζω το σκορ. Κατσιώτης δεν θα μειώσει. Και τώρα Πάνιας. Οργάνωνε την επίθεση της ομάδας του. Με τον Κατσιώτη να τον πιέζει. Πατσίκας φαίνεται να το θέλει. Πρόλαβε ο Σκαλτσής πρώτου Ζούρου. Σκαλτσής συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, αφήνει στον Κατσιώτη. Και πάλι Σκαλτσής, ωραία, βρήκε τον ταμπανλί του. Φύγε νομίζω η μπάλα την ώρα της εκτέλεσης. Δεν κατάφερε κάτι καλό. Παρόλο που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Καραμπέτσος πατάει γερά, δεν θα περάσει η πάσα του Μαυρεδάκης και ολοκληρώνει το κλέψιμο και αφήνει στον Σκαλτσί για να βγάλει αυτό στην επίθεση για τα πιστόλια. Πάει με δύναμη προς τα μέσα, προλάβε εκεί και στηθεί ο Πατσίκας. Βρέθηκαν και δύο στο παρκέ, δεν χτύπησε κανένας, πάλι καλά. Κατοχή είναι για τους Gunners. Τα 8 δεύτερα τώρα στο ρολόι. Μιαννάκης. Καραμπέτσος. Έπαιξε με τον Πάνια. 10 δεύτερα στο ρολόι για την επίθεση. Καραμπέτσος από την κορυφή. 31-39. Δύο δευτερόλεπτα στα δύο χρονόμετρα. 18 δεύτερα για τους γηπεδούχους. Λιόλιος κρατάει. Εμένα με τον Πατσίκα. 7 δευτερόλεπτα θα το πάρει από εκεί. Πολύ αδύναμο όμως το σουτ. Δεν μπορέσαν να κρατήσουν εντός αγωνιστικού χώρου οι άσπροι. Και τα 4 δευτερόλεπτα τώρα πριν τη λήξη. Είναι για τους γηπεδούχους. Διαμαρτύριες τώρα από τις δύο ομάδες για τον χρόνο της επίθεσης. Να δούμε αν θα έχουν και τα 4 δευτερόλεπτα στη διάθεση τους στα πιστόλια ή αν θα έχουν μείνει 2 δευτερόλεπτα από το χρόνο επίθεσης. Καθώς δεν έχει χτυπήσει μπάλα στο Στεφάνι. Να δούμε αν έχει αλλάξει η κατοχή. 2 δευτερόλεπτα τελικά. Θα πρέπει κάποιος να πιάσει την μπάλα και να εκτελέσει αμέσως. Ο Κατσιώτης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Πήρε ο Μαυρεδάκης εντός χρόνου, όχι εντός καλαθιού. Και ολοκληρώνεται και έτσι και η δεύτερη περίοδος με το σκορ να δείχνει 31-39 υπέρ των Gunners. Συνεχίζεται η δράση εδώ στο πιστό της Ζωφρίας. Με τους Gunners να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 31-39 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν χτίσει ένα σερί 8 πόντων. Υπενθυμίζω νωρίτερα η διαφορά έφτασε και σε διψήφια επίπεδα. Ωστόσο έβγαλαν αντίδραση στα πιστόλια. Πλησίασαν ακόμα και στο μείον 3. Ωστόσο Πάνιας και Ζούρος έδωσαν ανάσα στην ομάδα τους. Η οποία τώρα κρατάει μια καλή απόσταση 8 πόντων τα
Καραμπέτσος τώρα για τους Gunners. Θέλει να δει κάποιες κινήσεις, ο Πάνιας έφτασε κοντά του. Πιέζεται και από τον Λιόλιο. Και τώρα τελικά θα πάρει ο Πάνιας για να εκτελέσει. Άστοχο το μακρινό δίποντο, ο Ζούρος διεκδίκησε και έρθει και το φάουλ. Το έχει κάνει το 10 ο Λιόλιος. Κουμιανάκης επαναφέρει. Πάνιας του δίνει επιλογή ασκρίν ο Ζούρος. Παλεύει να πάρει θέση ο Κουμιανάκης. Πάνιας κρατάει. Έπαιξε τώρα με τον Παπαδόπουλο για 2 το σούδι και εντός χρόνου. 31-41. Στρέφουν και πάλι στο σύν 10 οι Gunners. Με βάζει ταχύτητα ο Βούλγαρης αυτό στο πλάι. Νταμπανλής έμεινε μόνος του. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Και τώρα ο Παπαδόπουλος. Πάνιας. Στο σκριν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει μείνει με τον Κατσιώτη πάνω του, θέλει να εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Μια τρίποντη εκτέλεση από τον Πάνια, ο οποίος βρέθηκε και στο έδαφος, δεν υπήρξε κάποιο φάουλ, έβαλε ωστόσο το καλάθι. Μια δύσκολη τρίποντη εκτέλεση για το 31-44. Θέλει να απαντήσει ο Λιόλιος, δεν θα τα καταφέρει. Πάνιας. Από τα δεξιά, παγίδα 2. Ζούρος, ωραία, προσποιείται. Βρήκε χώρο, δεν εκτέλεσε σωστά. Το Λιόλιος τώρα βγάζει τα πιστόλια μπροστά. Κατσιώτης, γρήγορη επίθεση. Δεν θα έρθει όμως το καλάθι. Ο Παπαδόπουλος τώρα ηρεμεί την κατάσταση και αφήνει στον Πάνια. Πολύ καλά μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι. 0-5 το επίμερο σκορ. Τα πρώτα 2,5 λεπτά. Κουμιανάκης, κακό το σουτ. Σκαλτσής, θα παίξει με τον Κατσιώτη. Πάσα απέναντι για τον Λιόλιο, δεν θα διστάσει. Αλλά στοχεί και αυτός. Καραμπέτσος. Δεν μπορέσει να περάσει την πάσα ο Καραμπέτσος. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Gunners. Παπαδόπουλος δεν θα βρει το δρόμο στο καλάθι. Κατσιώτης με χώρο. Δεν τον προλαβαίνει ο Ζούρος και τελειώνει τη φάση με το δεξί lay-up. Για το 33-44 δίνει λύση. Μετά από αρκετή ώρα στα πιστόλια. Και διαφορά τώρα στους 11. Πάνιας. Ψάχνει χώρο για να πλησιάσει, αυτή στον Καραμπέτσο. Κατάλαβε την πάσα ο Σκαλτσής. Τρέχει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Επέλεξε τον Κατσιώτη, θα βρει στόχο αυτός. 36-44. Και time out τώρα για τους Gunners. Συνεχίζεται το μάτς. Η διαφορά έπεσε και πάλι στους 8 πόντους με τον Κατσιώτη να βρίσκει λύσεις από κοντά αλλά και πίσω από τα 6.75 και να μειώνει σε 36-44 μετά το αρχικό ξέσπασμα των Gunners στα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Αλλιώσει και εδώ η προσπάθεια του Καραμπέτσου. Πήραν τώρα τα πιστόλια, βγαίνουν στην επίθεση αλλά ο ίδιος θα διορθώσει με την καλή άμυνά του. Βάλα, πάτησε εκτός. Και έτσι η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Καραμπέτσος τώρα θα περάσει τον πάγκο στην θέση του Πατσικάς. Βούλγαρης τον άφησε στον Λιόλιο. Παίζει με πλάτη εκείνος. Έπισε και ο Ζούρος πάνω του. Βούλγαρης βρήκε την τρύπα με δεύτερη ευκαιρία εκεί. Θα κάνει το άγγιγμα για το 38-44.
Νιαννάκης. Πάει με φόρα προς τα μέσα. Συγκρούστηκε με τον Νταμπανλή. Λάθος στην συνέχεια. Έτσι μένουν στην επίθεση τους οι άσπροι. Πάνιας προσπαθεί να γυρίσει. Δίνει ξανά το σκριν ο Ζούρος, μένει όμως μπροστά του Κατσιώτης. Δίνει ύψος ο Πάνιας, θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 38-46. Γυρίζει εξαιρετικά ο Σκαλτσής. Δεν θα δει όμως την μπάλα να καταλήγει εντός στόχου. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν και πάλι την διαφορά σε διψήφια επίπεδα οι Gunners. Ωραία συνεργασία εκεί, Πανιακιάκου, Μιαννάκη. Μιαννάκης ο οποίος έχει μείνει με τον Κατσιώτη, βγήκε και ο Λιόλιος πάνω του. Παπαδόπουλος φτιάχνει χώρο, Πατσίκας θα το πάρει από μακριά. Δεν το έβαλε σε καλύτερη θέση εκεί ο Κουμιαννάκης. Ξανά ο Γιος θα μαζέψει, καλάθι και φάουλ. Επέμεινε εκεί ο παίκτης των Gunners, μάζεψε το σκουπίδι μετά από το δικό του άστοχο σουτ και τώρα έχει την ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο. Διαφορά και πάλι στις 10, 38-48, μπορεί να πάει στις 10 αν ευστοχίσει και στη βολή του. Κάτι η βολή ωστόσο παραμένει το συν 10, ενώ επιστρέφει ο Μαυρεδάκης για λογαριασμό των γηπεδούχων. Πέρασε εκτός ο Νταβανλής. Λόγιος. Και τώρα ο Μαυρεδάκης. Βρέθηκε στο παρκέ ο Ζούρος. Αμυντικό είναι το φάουλ, μετράει κανονικά και το καλάθι. Κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά των Gunners. 48. Ξακολουθεί να φωνάζει ο ψηλός των άσπρων. Και έχουμε και μια παρατήρηση στη γράμμη λοιπόν ο Μαυρεδάκης, ο οποίος κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία του με το που πέρασε στο παρκέ. Χάσει την βολή, μαζεύει ίδιο στο επιθετικό rebound. Βουλγαρίς αφήνει στο πλάι, Κατσιώτης έχει βρει χώρο. Δεν εκμεταλλεύεται όμως τη στιγμή και αφήνει έτσι και το σκορ στο 40-48. Μια γρήγορη επίθεση του από τον Πατσίκα. Κράτησε παρά την καλή άμυνα του Μαυρεδάκη, δεν μπορούσε να σκοράρει στη συνέχεια. Τέλειος τώρα χάνει για λίγο την τρίπλα. Ρωτούν ωστόσο τα πιστόλια. Κατσιώτης, Μαυρεδάκης και πάλι ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια. Μαζεύει ο Παπαδόπουλος και αφήνει στον Πάνια. Κουμιαννάκης πάει κατά μέτωπον, σηκώνεται και εκτελεί για το 40-50. Δεν φοβήθηκε εκεί τον Ακουμιανάκη, ο οποίος βρέθηκε, τον Μαυρεδάκη, με συγχωρείτε, ο οποίος βρέθηκε μπροστά του. Και φέρε και πάλι στο συν 10 τους Gunners, ανάποδο λέει από του Σκαλτσί. Έχουμε φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Για δύο βολές ο Σκαλτσίς αυτή τη φορά θα πάει στην γραμμή. Κάτι λένε τώρα οι δύο διαιτητές. Να δούμε αν είναι λογικά χαμηλά το φάουλ υψηλά. Χαμηλά είναι τελικά το φάουλ. Αλλάζει έτσι η απόφαση. Κατοχή για τα πιστόλια. Βλέπει το ρολόι ο Σκαλτσής. Στεκέται για δύο, το βάζει για το 42-50. Πάνιας. Ακουμιαννάκης, 2,5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Ο Λιόλιος είναι αυτός που μαζεύει και περνάει και το κέντρο για τα πιστόλια.
πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Μάχες εκεί στον αέρα. Κερδισμένος τελικά ο Μαυρεδάκης. Και τώρα Κατσιώτης. Λιόλιος. Στα αριστερά. Κάνει βήματα. Έχασε την ισορροπία του εκεί από την καλή άμυνα του Παπαδόπουλου. Η μπάλα περνάει έτσι στα χέρια των Gunners. Φιλοξενούμενοι. Καραμπέτσος φτιάχνει αυτή την επίθεση, αφήνει τώρα στον Πάνια. Πάει κοντά του για να πάρει ο Κουμιανάκης. Καραμπέτσος από το πλάι, θα σημαδέψει σωστά. 42-53. Βρίσκουν τη λύση και πάλι οι Gunners για να ξεφύγουν σε διψήφιο νούμερο. 1-35. Είναι το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Μαυρεδάκης κλείνει πάνω του και ο Καραμπέτσος. Τον δυσκολεύουν εκεί οι δύο αντίπαλοι. Παπαδόπουλος έκλεψε. Μια περίσκεπτη ενέργεια όμως εδώ. Νομίζω θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο απλό. Μαυρεδάκης τώρα βρέθηκε με χώρο. Κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει εκεί. 44-53. Καραμπέτσος. Κουμιανάκης, πάει προς τα μέσα. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα τώρα στην τρίτη περίοδο. Κατσιώτης. Και ο Λιόλιος ξανά. Κάψε στον Κατσιώτη, ο οποίος έχει χώρο για να πάρει ένα σούτ από μέση απόσταση. Ανενόχλητος εκεί. Θα γράψει το 46-53. Πάνιας. Κατσιώτης μένει μπροστά του. Τον δυσκολεύει κάπως και τώρα Καραμπέτσος στα 6 δευτερόλεπτα. Εκτελεί από αρκετά μακριά. Βέβαια και μπάλα στο καλάθι. 7 δευτερά τώρα για τα πιστόλια. Μπάλα στα χέρια του Λιόλιου. Στα 2. Εκτελεί μπάλα στο Στεφάνι. Φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Το σκορ στο 46-53. Άρχισε να μετρά αντίστροφα και το τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο γλυκό της Ζωφρίας. 46-53 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας υπέρ των Gunners, οι οποίοι σταθερά από την αρχή βρίσκονται σε θέση οδηγού. Πάνιας τώρα. Καραμπέτσος γυρίζει, βρέθηκε στο παρκέ ο αντιβαλός του, δεν καταφέρει να σκοράρει. Λιόλιος. Πάει φάουλ εκεί. Την ώρα που ο Νταμπαν Λίς έδωσε το σκριν στο συμπαίκτη του. Το έχει κάνει ο Πατσίκας. Πάνε φέραν τα πιστόλια. Σκαλτσής. Λιόλιος πίσω από τη γραμμή, αστόχησε. Πανιάς πέρασε από τον Παπαδιονυσίου. Θα γίνει και το πρώτο φάουλο από την πλευρά των γηπεδούχων. Πήρα από την επαναφορά ο Καραμπέτσος. Μιανάκης. Έχει μείνει με τον Λιόλιο. Νέο φάουλ ψηλά αυτή τη φορά από τον Λιόλιο, δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Είναι και το τέταρτο φάουλ επίσης για τον Λιόλιο, ο οποίος θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
Σίδερο η πρώτη βολή. Είμαστε τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. 46-54. Νταμπανλής φύγει στον Σκαλτσί. Λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών. Ο ίδιος διεκδίκησε το rebound και το πήρε κιόλας και γύρισε, αλλά στόχισε με φόρα εκεί ο Βούλγαρης. Δεν θα καταφέρει κάτι καλό. Και ο Πάνιας αφήνει στον Ακουμιανάκη. Κάπα στα ίσα εκεί από τον Νταμπανλή. Το Παδιονυσίου παίζει με τον Λιόλιο. Φεύγει αυτός γρήγορα στην άλλη πλευρά. Κατεβάζει το χέρι του αντικανονικά ο Πατσίκας. Παραδέχεται και ο ίδιος το φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο από ό,τι βλέπω. Ναι, και για τους Gunners. Μέσα η πρώτη βολή. 47-54. Εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη ο Λιόλιος για το 48-54. Πάνιας Κουμιανάκης. Πανιάς, θέλει ο ίδιος να πάρει την εκτέλεση. Μπαλά, σταμάτησε στο Στεφάνι και τώρα Λιόλιος. Διασχίζει αρκετά μέτρα, βρέθηκε στο παρκή ο Ζούρος, δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα. Υπάρχει και καλάθι από τον Λιόλιο για το 50-54, στο μείον 4 πλέον. Πλησιάζουν οι γηπεδούχοι με ένα επιμέρους 4-1. Στην τέταρτη περίοδο. Πανιάς έπαιξε με τον Πατσίκα. Τον πίνει καλά ο Βούλγαρης. Ένα μακρινό σούτ από τον Καραμπέτσο. Στη λήξη του χρόνου θα σημαδέψει στον στόχο 50-57. Την ώρα που πλησίαζαν απειλητικά τα πιστόλια, ο Καραμπέτσος δίνει τη λύση για το σύν 7 των Gunners. Πέρασε η πάσα εκεί από την τρύπα. Προλαβαίνει ο Ακουμιανάκης. Έχασε όμως εκεί την ισορροπία του και η πάσα του κατέληξε στον Παπαδιονυσίου. Σταματάει τρίπλα αυτός. Νταμπανλής με το ένα χέρι. Δεύτερη ευκαιρία με ένα άγγιγμα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 52-57. Πάνιας. Φαούλ από τον Παπαδιονυσίου. Από μια αλλαγή και για τις δύο ομάδες. Ο Κατσιώτης πέρασε το μάτι για τα πιστόλια και ο Μαυραδάκης θα μπει. Ενώ από την άλλη επέστρεψε ο Παπαδόπουλος για λογαριασμό των Gunners. Καραμπέτσος του δίνει επιλογή για σκριν ο Ζούρος, πήρε το τρίποντο Καραμπέτσος και πάλι ο ίδιος θα βρει στόχο από μακριά. 52-60. Παίρνει το όπλο του την κατάλληλη στιγμή. Κάνει τώρα το φάουλ από τον πάνω στον Σκαλτσί. Τρίτο ομαδικό και για τους Gunners, από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Δεν θα καταλήξει μέσα η πρώτη. Χαμένη και η δεύτερη. Κρατούν ωστόσο την κατοχή τα πιστόλια, θα πατήσει γραμμή ο Βούλγαρης. Και η μπάλα είναι για τους άσπρους. Καραμπέτσος. Παπαδόπουλος προσπαθεί εκεί κόντρα στον Βούλγαρη, δεν μπορεί να τον νικήσει.
Μπάλα για ποιον είναι. Μπάλα είναι για τους γεβεδούχους. Συνέχεια τώρα με τα πιστόλια να είναι μπροστά. Βουλγαρίς κάνει βήματα. Time-out των γηπεδούχων. Ο Πάνιας δεν είναι συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Ο Μιαννάκης πόνεται στο εκεί. Έτσι βρεθεί στο εδάφος ο Βουλγαρίς, ο οποίος κουτσένει και περνάει εκτός. 52-62 είναι το σκορ καθώς μπήκε το καλάθι. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό και να είναι ένας πόνος στιγμής για τον παίχτων γηπεδούχων. Διαφορά όπως και να έχει είναι στους 10 και πάλι. Και συνέχεια τώρα με Κατσιώτη. Κρατάει αυτό στην κορυφή. Καλτσής σηκώνεται από κοντά, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 54-62. Πάνιας λεζόμενος πάντα από τον Κατσιώτη, όπως έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Καραμπέτσος τώρα πίνει στον Παπαδόπουλο. Κάνει την προσποίηση εκείνος, προσπαθεί να βρει χώρο κόντρα στον Λιόλιο. Καλτσής έπαιξε με τον Ταμπανλή. Κατσιώτης με Μαυρεδάκη κόντρα σε 4 υψωμένα χέρια, δεν τα καταφέρνει. Διεκδικούν και παίρνουν και πάλι τα πιστόλια. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Καραμπέτσο, είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Gunners. Τεσσαράκι 27 τώρα στο ρολόι. Με το προβάδισμα σταθερά στα χέρια των φιλοξενούμενων. Νταμπανλής ακολούθησε τη φάση. Δεν μπήκε πάρα στο καλάθι. Τα βάζει με την τύχη του. Υπάρχει όμως φάουλ. Και τον φαίνει στην γραμμή για δύο βολές. Συμπληρώθηκαν έτσι και τα ομαδικά φάουλ από την πλευρά των άσπρων. Με τον Νταμπανλή να εκτελεί την πρώτη, όχι καλά. Δεν αλλάζει το 54-62. Χαμένη και η δεύτερη. Παίρνει ο Καραμπέτσος. Καραμπέτσος πάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει φαουλ τελικά από τον Νταμπανλή και σειρά των Gunners και συγκεκριμένα του Καραμπέτσου στο να πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Κάνει και αυτό στην πρώτη δική του. Έχουν υπάρξει αρκετές αστοχές βολές απόψη στο μάτς. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει. Για το 54-63. Κατσιώτης. Πάρα πολύ δυνατή η πάσα. Ήταν αδύνατο εκεί να προλάβει ο Σκαλτσής. Λάθος λοιπόν για τους γηπεδούχους, οι οποίοι
σπαταλούν ακόμη μια επίθεση. Χωρίς να πετυχαίνουν κάτι καλό, χωρίς να καταφέρουν να μειώσουν. Και ενώ η Άμμος στην κλεψίδρα αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά. Και δυναμικά εδώ στην άμυνα ο Νταμπανλής. Ο Μαυρεδάκης, μου συγχωρείτε, γκρέμισε τον αντίπαλο του στο παρκέ. Και έχουμε έτσι το φάουλ που είναι το πέμπτο και για τα πιστόλια. Ακουμιανάκης. Θα καταλήξει τον, στο καλάθι η πρώτη. Τελεί την δεύτερη άστοχη και αυτή. Μάλιστα καταλήξει airball. Θα επαναφέρουν από το πλάι τώρα οι γηπεδούχοι. Και συνέχεια με σκαλτσί. Ένα γρήγορο σου τριών πόντων, όχι καλό. Παπαδόπουλος σε καλύτερη θέση. Και πάλι τώρα στον Πάνια. Παπαδόπουλος αριστερά, σηκώνεται για δύο. Βάλει λίγο παραπάνω δύναμη στο σουτ. Τελευταίος να δούμε ποιος ακούμπησε. Ο Κατσιώτης, λέει ο ρέφερι, όχι τελικά, αλλάζει η απόφαση. Η μπάλα είναι για τα πιστόλια. Τρέχει 20 τώρα στο ρολόι. Χρειάζεται οπωσδήποτε καλάθι. Οι γηπεδούχοι. Θυμίζω ότι πρόκειται να κρυφθεί στην συνολική διαφορά μετά το πέρασμα του δεύτερου παιχνιδιού. Έτσι. Οι γηπεδούχοι πλέον, αν δεν φτάσουν στη νίκη, θα έχουν και στόχο να ρίξουν όσο πιο πολύ γίνεται τη διαφορά εν ώψη της ρεβάνς. Βήματα εδώ από τον Ακουμιανάκη. Γρήγορα, γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση τους τα πιστόλια. Σκάλτσις αφήνει την μπάλα να κυλήσει στο παρκέ. Τώρα θα ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Λόλιος βρήκε ένα σουτ, δεν βρήκε στόχο όμως, ψηλότερο ο Νταμπανλής. Πάει από τα αριστερά ο Σκαλτσής. Νέο τρίποντο, αστοχο και αυτό. Νταμπανλής στον Λόλιο, ο οποίος θα επιμείνει και θα δικαιωθεί. 57-63. Έχουμε για time out τώρα για τους Gunners. Μισή λεπτά ακόμα για το φινάλε. 57-63 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Πανιάς την αποφύγει εκεί την πίεση, άφησε στον Παπαδόπουλο. Κάτω στα μέσα εκείνος, έρχεται όμως να του γραπώσει την μπάλα από τα χέρια ο Κατσιώτης. Στην επίθεση τώρα τα πιστόλια, τρίποντο του Λιόλιου και αυτό μέσα. 60-63. Λιόλιος αναλαμβάνει δράση από μακριά και με το δεύτερο συνεχόμενο δικό του παίρνει την απόσταση στο τρίποντο πλέον, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Το ισόπαλο να λήξει το σημερινό παιχνίδι, δεν θα υπάρξει παράταση καθώς έχουμε και ρεβάνς. Κατσιώτης στον Λιόλιο και αυτό, και αυτό μέσα. 63-63. Εκπληκτικός Λιόλιος στα τελευταία λεπτά. Παίρνει από το χέρι την ομάδα του και φέρνει το σκορ στην ισοπαλία. Πάνιας, Πατσίκας. Έχει μείνει με κοντύτερο παίχτη. Προσπαθεί να παίξει με τη δύναμή του. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Κατσιώτη, όπως και να έχει όμως είναι βολές, καθώς έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες στα 5 φάουλ. Και έτσι ο Πατσίκας τώρα είναι στην γραμμή. Ακόμη αχαμένη βολή έρχεται να προσθεθεί στη λίστα. Αυτή τη φορά από τον Πατσίκα.
εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Μηδέν στις δύο βολές, σε ένα αρκετά καθοριστικό σημείο. Παραμένει έτσι το 63-63 και έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά τώρα οι γηπεδούχοι. Για πρώτη φορά στο μάτς. Κασιώτης. Βρήκε εξαιρετικά τον Μαυρεδάκη, προβάδισμα για τα πιστόλια, 65-63. Κάντε την αντεπίθεσή τους οι γηπεδούχοι. Και τώρα απομένουν 50 δευτερόλεπτα. Πάνιας. Κλείνεται. Πατσίκας παλεύει και να συγκρατήσει. Έχει βάλει πλάτη 4 δευτερόλεπτα. Μπαίνει δυναμικά στη φάση ο Μαυρεδάκης. Υπάρχει φόλτο, παραδέχεται και ο ίδιος. Και έχουμε βολές τώρα. Και πάλι για τον Πατσίκα, ο οποίος νωρίτερα τις έχασε και τις δύο. Μέσα η πρώτη. 65-64. Έξω η δεύτερη. Και μαζεύει ο Νταμπανλής. 27 δεύτερα. Είναι εδώ το λάθος. Είναι ο λάθος εδώ από τους γηπεδούχους. Βήματα από τον Μαυρεδάκη. Και έτσι η κατοχή στρέφει ξανά στους Γκάνες. 14 δεύτερα για τους άσπρους. 25 για το τέλος. Παπαδόπουλος. Πάρει ένα τρίποντο. Με αυτοπεποίθηση εκεί ο Παπαδόπουλος. Δεν κατάφερε όμως το σκοράρι. Πιέζει τώρα τον Σκαλτσί. Αφήνει στον Κατσιώτη. Ένα γρήγορο τρίποντο. Κι άλλο από τον Κατσιώτη αυτή τη φορά. 68-64. Είναι καυτή πίσω από τα 6-75. Οι γεπεδούχοι στο συν 4 πλέον τα πιστόλια και time out για τους Gunners με 6,3 να απομένουν στο ρολόι. Από μπροστά θα ξεκινήσουν την επίθεσή τους οι Gunners. Μετά από μια εκπληκτική αντεπίθεση των γηπεδούχων, το σκορ έχει βρεθεί τώρα στο 68-64 με τον Κατσιώτη να εκτελεί και αυτός από μακριά. Πήρε τη σκυτάλη από τον Λιόλιο. Και τώρα στο συν 4 οι γηπεδούχοι θα επιχειρήσουν να μειώσουν την απόσταση. Gunners, Πάνιας, υπάρχει φάουλ. Το έχει κερδίσει από τον Κατσιώτη. Και έχουμε βολές για τους άσπρους. Θα βάλει αυτό στην πρώτη για το 68-65. Μένει η δεύτερη, μάζεψε ο Μαυρεδάκης και φτάνει έτσι στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τα πιστόλια. Ολοκλήρωσαν την αντεπίθεση στο φινάλε. Πήραν τελικά την νίκη σε αυτό το πρώτο μάτς με 68-65. Με συγχωρείτε. Και έτσι θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν την διαφορά τους στην ρεβάνς. Σε λίγες μέρες κόντρα στους Gunners αυτά εδώ από τη Σοφριά. Καλή συνέχεια σε όλους.